Τα λένε, δεν κρύβονται. Και κανείς δεν πρέπει να κρύβεται όταν υπάρχουν θέματα πίστεως. Έχει υπάρχουν, σχέση με θέμα την εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί ακόμα. Για την ορθοδοξία μας, ναι, ναι, θα πρέπει να τα λένε. Μπράβο στον αρχιμανδρίτη Σεβαστιανό. Μπράβο του. Υπάρχουν πολλοί ακόμα ιερείς στα κηρύγματα που γίνονται όλο αυτό το διάστημα, τα λένε. Απλά δεν τυχαίνει να είναι κάποιος υπουργός μπροστά, ώστε να τα ακούσει ο ίδιος, γιατί πολλοί το αποφεύγουν, να σας πω την αλήθεια. Στέλνουν εκπροσώπους, στέλνουν συνεργάτες τους, όπως έκανε μέχρι πρόσφατα και η κυρία Αλεξοπούλου στην Πάτρα, που έστελνε συνεργάτες της να την εκπροσωπήσουν στις διάφορες θρησκευτικές τελετές. Και τώρα που πήγε η ίδια χτες Κυριακή, δέχτηκε και αυτή την μήνυ του κόσμου. Τα άκουσε και από ιερείς και από λαϊκούς και αναγκάστηκε να φύγει η συνοδεία του αδερφού του δεσπότη της Πάτρας, Σαχαΐας. Είναι η συγκεκριμένη που τη χαστουκίσανε? Όχι, είναι άλλη. Όχι, όχι, είναι άλλη. Είναι η κυρία Αλεξοπούλου, η υφυπουργός μεταφορών, η οποία πρώτων εκλογών και πριν την υπουργοποίησή της θεωρείται ότι ήταν πολύ κοντά στην εκκλησία. Και εξέφραζε λόγο. Το είδαμε πόσο κοντά ήταν. Εξέφραζε λόγο, να σας πω, όταν είχε γίνει υπουργός, είχε γίνει μείζον θέμα, είχε προκύψει, διότι είχε ακόμα και θέσεις υπέρ της προστασίας του αγέννητου παιδιού. Ουσιαστικά δηλαδή κατά των εκτρώσεων κτλ. Και όταν έγινε υφυπουργός, όχι μόνο τα μάζεψε αυτά, τα διόρθωσε, αλλά στο τέλος, το γάμο των ομοφυλοφίλων, ψήφισε υπέρ. Και έχει μεταβληθεί σε περισσότερα non grata στις εκκλησίες της περιοχής της Αχαΐας και φρόντιζε μέχρι τώρα να στέλνει διάφορους άλλους να την εκπροσωπούν. Και έλεγε ο ιερέας και ο εκπρόσωπος της κυρίας Αλεξοπούλου, ο τάδε, ο συνεργάτης της, ο διευθυντής της, ό,τι έλεγε. Και τώρα που προσπάθησε σιγά σιγά να ξαναβγεί, τη γιουχάρανε ουσιαστικά στην Αχαΐα. Εγώ να πω και το εξής, μισό λεπτάκι κύριε Μούγκιο, εγώ να πω και το εξής. Γίνονται όλα αυτά που γίνονται, η οργή του κόσμου, η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη. Και λέτε για αυτούς που ψηφίσανε, ναι, εδώ υπάρχει το κόμμα του Βελόπουλου, όπου ο κύριος Βελόπουλος, ενώ τάχα μου ψήφισε όχι, θα μπορούσε να έχει εμποδίσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να έχει απαρτηθεί ένας βουλευτής του από μια συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Θα πηγαίναμε σε τοπικές εθνικές εκλογές και αν είχαν απαρτηθεί μαζί και οι επιλαχόντες. Δεν το έκανε. Και παρόλα αυτά, ο κύριος Βελόπουλος έχει στην κοινοβουλευτική του ομάδα, που ήταν επιλογή του, ενώ το ξέρει εδώ και χρόνια. Έχει βουλευτήνα η οποία έτρεκε στις Gay Pride και υποστήριζε η βουλευτήνα του κυρίου Βελόπουλου, υποστηρίζει οτιδήποτε έχει σχέση με την ομοφιλοφιλία και με όλη αυτή την κοινότητα που διεκδικεί τα δικαιώματα. Άρα εδώ βλέπω και οι πολιτικοί μας κοροϊδεύουν. Βλέπεις εδώ και την κυρία Αλεξοπούλου, η οποία ήταν ενάντια και πήγε και ψήφισε υπέρ. Τη Νέα Δημοκρατία είναι η κυρία Αλεξοπούλου, εδώ που βλέπουμε. Υφυπουργό. Ναι, ναι. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίο λυσάει τάχα μου και τα μάτια του κόσμου. Και έχουμε τη βουλευτήνα του να τρέχει στι Gay Pride. Και θα αποκαλύψουμε και το όνομα τη βουλευτήνα στι επόμενε ημέρε. Και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα όλο το φωτογραφικό υλικό, το δημόσιο φωτογραφικό υλικό. Η οποία πήγαινε και ήταν υπερήφανη